Τεράστιος είναι ο αριθμό των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στου ευρωπαϊκού δρόμου ρηπαίνοντα την ατμόσφαιρα. Πάνω από 29 εκατομμύρια οχήματα με κινητήρε δίζελ εκπέμπουν ρήπου. Πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, σύμφωνα με μελέτη τη μη κυβερνητική οργάνωση Μεταφορέ και Περιβάλλον. It's to say that none of the... Είναι σημαντικό να σα πω πω καμία από τι αυτοκινητοβιομηχανίε δεν πληρεί τα επιτρεπόμενα επίπεδα ρήπανση. Αλλά, αν κάνουμε μια σύγκριση, πράγματι τα νέα αυτοκίνητα του ομίλου Volkswagen που παρήχθησαν μετά το 2014 είναι από τα πιο καθαρά στην Ευρώπη, Fiat. με τα πιο ρηπογόνα να είναι από τη Fiat, τη Renault και την Opel. 80 Κατά μέσο όρο, το 80% των οχημάτων που κυκλοφορούν στου ευρωπαϊκού δρόμου εκπέμπουν παράνομα ρήπου, τρει φορέ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. <Συλίδη> τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα που ρηπαίνουν κυκλοφορούν στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία για τα λογισμικά που παραποιούσαν τι εκπομπέ ρήπων, οι πολίτε φαίνεται πω έχουν δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου.